Καλησπέρα σε όλους εσάς. Ετοιμάστε ρυθμομηχανές, γιατί φεύγουμε για μαθηματικά. Ελπίζω να έχετε τις ρυθμομηχανές σας έτοιμες, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ μπροστά, όπως το βλέπετε, ετοίμασα 10 μάρκες με κάποια νούμερα, παιδιά. Θα τα βάζω εδώ μπροστά, πατήστε pause να το δείτε με την ησυχία σας όλα αυτά. 10 μάρκες άσπρες που κάθισα και έβαλα κάτι νούμερα πάνω σε αυτές εδώ. Εδώ πέρα. Ελπίζω να φαίνονται όλα καθαρά. Πατήστε pause και δέστε το με την ησυχία σας όλα αυτά. Επίσης, από την άλλη μεριά, τις μάρκες, άλλα χρώματα με άλλους αριθμούς που τα δείχνω όσο καλύτερα μπορώ. Εδώ πέρα. Βεβαίως, εδώ μπροστά. 10 μάρκες κόκκινες με άλλους αριθμούς. Δεν υπάρχουν δύο παρόμοια αριθμοί σε όλα αυτά. Και τι θέλω τώρα να κάνουμε. Θα πάρετε όλες τις μάρκες αυτές, τις 10 μάρκες. Τα χέρια σας, σε μια σακούλα όπου θέλετε και τις ανακατεύετε να μπερδευτούν όλα αυτά. Τα μπερδεύετε, όπως θέλετε εσείς. Και θέλω να τα αφήσετε κάτω. Όταν τα αφήσετε κάτω, βεβαίως θέλω να έχω, υπάρχουν κόκκινα και άσπρα. Όσα θέλετε εσείς. Θέλετε 5 κόκκινα, θέλετε 5 άσπρα, τα βάζετε εσείς. Θέλετε 8 κόκκινα, θέλετε 2 άσπρα, ό,τι θέλετε κάνετε. Θέλετε 6 κόκκινα, 4 άσπρα, όπως θέλετε τα βάζετε. Αρκεί κάτω να έχουμε μάρκες άσπρες και κόκκινες από αυτά. Ανακατεύετε ό,τι θέλετε κάνετε. Και πάμε να τις αφήσουμε εδώ μπροστά. Παράδειγμα, θέλετε αυτό εδώ. Αυτό κόκκινο. Αυτό κόκκινο. Αυτό άσπρο. Ελπίζω τους αριθμούς να τους βλέπετε καθαρά. Κόκκινο, κόκκινο, άσπρο παράδειγμα, ό,τι θέλετε. Ένα κόκκινο, ένα άσπρο και ένα κόκκινο ξανά. Αποφασίζετε να τις βάλετε έτσι μπροστά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εγώ θα γυρίσω από την πίσω πλευρά. Βλέπω τις μάρκες εδώ μπροστά. Και θέλω να κάνετε μία πρόσθεση όλους τους αριθμούς που έχετε εδώ μπροστά. Όταν τελειώσετε με το αποτέλεσμά σας, ελπίζω μέσα σε ένα λεπτό, κάποια δευτερόλεπτα, να το κάνετε αυτό με την αριθμομηχανή σας. Εγώ βεβαίως έχω ένα χαρτί εδώ μπροστά που θα κάνω μία πρόβλεψη. Και δεν θα κάνω μία, θα κάνω δύο πρόβλεψεις εδώ μέσα. Βεβαίως γυρισμένος όλη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όταν κάνετε μία πρόσθεση όλους τους αριθμούς, βρίσκεται ένα αποτέλεσμα. Όταν τελειώσετε, παίρνετε μία μάρκα κόκκινη, επαναλαμβάνω, όποια θέλετε, μία μάρκα κόκκινη, παράδειγμα αυτήνα, τη γυρνάτε και ξανακάνετε ακόμα μία πρόσθεση τους αριθμούς που έχετε μπροστά. Με λίγα λόγια, θα έχουμε δύο αποτελέσματα. Είμαστε έτοιμοι, πάμε να τα δούμε στην πράξη όλα αυτά. Λοιπόν, μάρκες μπροστά με τα νούμερα διάφορα. Τα παίρνετε και τα ανακατεύετε όπως θέλετε εσείς, παιδιά. Λοιπόν, και βάζουμε τις μάρκες κάτω. Παράδειγμα, μία κόκκινη, δύο, θέλετε μία άσπρη, άσπρη, θέλετε κόκκινο ή άσπρο, θέλετε άσπρο, εδώ πέρα, κόκκινο, 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 ένα κόκκινο, άσπρο και άσπρο. Αποφασίζετε να τα βάλετε έτσι εσείς. Λοιπόν, βάλετε τις μάρκες έτσι εδώ μπροστά. Είμαστε έτοιμοι, πάρτε εδώ με μηχανή και μου κάνετε μία πρόσθεση όλους τους αριθμούς που έχετε μπροστά. Πάω να ξεκινήσω εγώ, βεβαίως γυρνάω από την πίσω μεριά, να μην γυρνάω, και να κάνω και εγώ μία πρόβλεψη. Πρώτη πρόβλεψή μου, αν θυμάμαι καλά, έτσι που τα είχα δει, κάπου εδώ πέρα. Ελπίζω να είναι σωστά.
Πάμε στη δεύτερη μου πρόβλεψη. Τώρα θα γυρίσετε ένα κόκκινο από όλα αυτά. Ποιο θα είναι δεν ξέρω. Εγώ θα γράψω ένα ρυθμό εδώ πέρα. Παιδιά, λοιπόν, δύο προβλέψεις που τις αφήνω εδώ. Ξανεπιστρέφω. Ελπίζω να αποθηκεύσατε όλους τους αριθμούς που έχετε μπροστά. Βρήκατε ένα αποτέλεσμα. Θέλω να πάρετε ένα κόκκινο, όποιο θέλετε εσείς, και να το γυρίσετε ανάποδα. Για παράδειγμα, θέλετε αυτό εδώ. Ό,τι πείτε. Που έχουμε έναν αριθμό. Και κάνετε μία πρόσθεση σε όλα αυτά. Σας αφήνω 2 δευτερόλεπτα. Με τον ρυθμιχανή είναι πάρα πολύ εύκολο όλα αυτά. Και βρίσκουμε το δεύτερο αποτέλεσμα. Λοιπόν, ανακατέψαμε, μπερδέψαμε όλα τα νούμερα αυτά. Αποφασίσατε να μου τα βάλετε έτσι εδώ μπροστά. Πρώτο αποτέλεσμα. Βρήκατε ένα αριθμό. Γυρίσαμε εδώ πέρα, δεν θυμάμαι ποιο. Και κάναμε έναν δεύτερο αριθμό. Ποια είναι τα αποτελέσματα που βρήκατε. Τα δικά μου αποτελέσματα, παιδιά, θα στα δείχνω εδώ μπροστά. Χωρίς αριθμομηχανή, βέβαια, όλα αυτά. Πρώτο αποτέλεσμα 497 και δεύτερο αποτέλεσμα 522. Όλα αυτά. Και θα μου πείτε πώς το έκανα τόσο γρήγορα. Και γι' αυτό φεύγουμε για εξήγηση με όλα αυτά. Για να γίνει το κόλπο, 10 μάρκες που βάζουμε 10 νούμερα. Αυτά βεβαίως κάτω από την περιγραφή θα σας βάλω πώς να φτιάχνετε και εσείς τις δικές σας μάρκες με τα δικά σας νούμερα. Αν δεν έχουμε μάρκες, χαρτάκια, από μία πλευρά βάζουμε αυτόν τον αριθμό και από την άλλη βάζουμε αυτόν. Τι κάνουμε. Φτιάξαμε τους αριθμούς μας όπως γράφω κάτω στην περιγραφή. Ζητάμε το θεατή μας να τις πάρει και να τα μπερδέψει όλα αυτά όπως θέλει. Και να αφήσει κάτω άσπρα και κόκκινα. Όπως θέλει αυτός. Αρκεί να υπάρχουν άσπρα μάρκες και κόκκινες μάρκες. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ο θεατής θα βάζει αυτή τη στιγμή κάπως έτσι εδώ πέρα. Ένα παράδειγμα. Εδώ πέρα βάζει αυτό εδώ, αυτό εδώ και αυτό εδώ. Ελπίζω να φαίνονται καθαρά. Οι αριθμοί. Λοιπόν, του ζητάμε εκείνη τη στιγμή που έσαψε αυτά εδώ κάτω, εμείς θα γυρίσουμε από την πίσω πλευρά, να μην βλέπουμε τίποτα. Όταν κάνει μία πρόθεση όλους τους αριθμούς που έχει μπροστά, του ζητάμε, εμείς βεβαίως γυρισμένοι αυτή τη στιγμή, να πάρει ένα από τα κόκκινα, να το γυρίσει ανάπονα και να ξανακάνει μια καινούργια πρόθεση. Εμείς πάρα πολύ απλά. Το κόλπο βασίζεται πάνω σε αυτά. Αφήνει τις μάρκες όπως το βλέπουμε εδώ μπροστά. Ένα παράδειγμα. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε τις άσπρες μάρκες. 1, 2, 3, 4. Παράδειγμα εδώ πέρα. Μπορεί να είναι 3, μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 6. Παίρνουμε το παράδειγμα εδώ. 1, 2, 3, 4 μάρκες άσπρες. Τις άσπρες τις μάρκες έχουμε 4. Τις 4 μάρκες που έχουμε μπροστά, τι κάνουμε, πολλαπλασιάζουμε με το 25. 4 φορές το 25 που μας κάνουν 100. 1, 2, 3, 4. Πάρα πολύ απλά το χαρτί μας. Πόσες μάρκες άσπρες έχουμε, 4 φορές το 25 μας κάνει 100. Βρίσκουμε 100. Από τον αριθμό 100, τι κάνουμε, αφαιρούμε 3 που μας κάνει 97. Θυμόμαστε τον αριθμό 97. Στον αριθμό 97 προσθέτουμε 400 που μας κάνει 497. Πάντοτε με αυτούς εδώ τους αριθμούς πώς τους κάνουν, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, παιδιά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, κοιτάμε πόσα άσπρα έχουμε κάτω. Πολλαπλασιάζουμε τα άσπρα, παράδειγμα 4 άσπρα, με το 25 που μας κάνει 100. Από το 100 αφαιρούμε 3 που μας κάνει 97. Στο 97 προσθέτουμε 400 και βρίσκουμε τον πρώτο αριθμό που μας κάνει 497. Από εκεί και πέρα,
Ο θεατής του ζητάμε να γυρίσει οποιοδήποτε κόκκινο θέλει αυτός. Ας υποθέσουμε, παίρνει αυτό εδώ και το γυρνάει. Και του ζητάμε να ξανακάνει μία πρόθεση τους αριθμούς που έχει μπροστά. Εμείς τον πρώτο αριθμό που έχουμε, στα 497, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσθέσουμε 25. Που μας κάνει 522 όλα αυτά. Βεβαίως, εντάξει, αυτό είναι το πρώτο παράδειγμα. Τώρα εδώ πέρα, κάνοντας όλα αυτά, θα βγούμε σε άλλους αριθμούς. Το μόνο καλό με αυτό το μαθηματικό κόλπο είναι ότι δεν πέφτουμε ποτέ στους ίδιους αριθμούς. Γιατί είναι διάφοροι αριθμοί. Όλο το κόλπο βασίζεται εκεί, παιδιά. Λοιπόν, δύο πράγματα απλά. Γράφουμε τα νούμερά μας. Τα βλέπετε κάτω στην περιγραφή. Αν έχουμε μάρκες, κάντε τα. Δεν έχουμε, χαρτάκια με τα νούμερα. Δύο χρώματα διαφορετικά. Και ζητάμε το θεατή μας να τα αφήσει όλα κάτω. Εμείς το μόνο πράγμα κοιτάμε τα άσπρα. Τα άσπρα τι κάνουμε, πόσα άσπρα έχουμε, 1, 2, 3, 4, 5. 5 φορές το 25 μας κάνει τόσα. Βρίσκουμε ένα αποτέλεσμα. Από το αποτέλεσμα αφαιρούμε 3. Βρίσκουμε ένα καινούριο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα που έχουμε προσθέτουμε 400. Είναι ο πρώτος αριθμός. Ζητάμε το θεατή να γυρίσει οποιοδήποτε από τα κόκκινα στα άσπρα και να κάνει μια πρόσθεση. Εμείς το πρώτο αριθμό που έχουμε προσθέτουμε μόνο 25 και έχουμε το δεύτερο αριθμό. Αυτό ήταν, παιδιά. Ελπίζω να μην σας ζάλισα από τα μαθηματικά τέτοια ώρα. Καλή εξάσκηση και καλή διασκέδαση σε όλους εσάς.